Θα το δούμε αυτό. Του Βόλου. Ναι. Αυτό που θέλουμε να πούμε όμως είναι ότι το θέμα της ντρύπανσης δεν μπορεί να το λύσει ο κύριος Εισαγγελέας. Δεν μπορεί να το λύσει, δεν μπορεί να πάρει μέτρα αυτός. Το μόνο που ίσως πιθανά μπορέσει να κάνει είναι να αποδώσει κάποιες ποινικές ευθύνες. Έτσι. Εμείς, κινητοποιούμενοι, δεν αναζητούμε ποινικές ευθύνες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είμαστε σίγουροι και το λέμε ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Έτσι. Έτσι. Άρα λοιπόν με την έννοια αυτή πιστεύουμε ότι οι εισαγγελικές παρεμβάσεις μπορεί ίσως να φωτίζουν το πρόβλημα, ενέχουν όμως ένα κίνδυνο. Ενέχουν τον κίνδυνο να καλυφθούν μέσα από την ανυπαρξία των ποινικών ευθυνών, την πιθανή ανυπαρξία των ποινικών ευθυνών, να καλυφθούν και οι πολιτικές ευθύνες οι οποίες συνεχίζουν. Και επίσης να χρησιμοποιηθεί το θέμα αυτό, εάν τεθεί στο αρχείο μετά από την έρευνα του εισαγγελέα και δεν προκύψουν ποινικές ευθύνες, πιθανά να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Να χρησιμοποιηθεί αυτό σαν άλοθη από τους υπεύθυνους ότι εφόσον δεν βρεθήκανε ποινικά υπεύθυνοι, τότε δεν υπάρχει θέμα. Α, λέτε, ναι, αυτή η πτυχή. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι πρώτον ότι παρά την εισαγγελική παρέμβαση, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Ναι. Πρέπει να συνεχίσουμε με όλους τους κατοίκους του Βόλου και όλους τους φορείς που αγωνιούν για την υγεία και τη ζωή μας. Και το δεύτερο και πιο έτσι είναι ότι πραγματικά το μέτρο που θα έπρεπε να έχουμε για τις κινητοποιήσεις μας είναι χιλιάδες των ανθρώπων στον Αλμυρό και χιλιάδες των ανθρώπων στην Καβάλα οι οποίοι ξεχύθηκαν το πρότυπο που θα πρέπει να έχετε. Μάλιστα. Αυτό είναι το μέτρο που θα πρέπει να έχουμε και στην πόλη του Βόλου για τις αναγκαίες κινητοποιήσεις. Ευχαριστώ θερμά. Ο κ. Δελημήτρος με τελευταία κουβέντα για να κλείσουμε. Ναι. Υπόθηκε ότι υπάρχει διάθεση ανάληψης πολιτικών πρωτοβουλειών και είναι επιλογή. Ναι. Αυτό πρέπει να το δούμε. Μέχρι τώρα δεν τεκμηριώνεται. Θα το δούμε. Για να το δούμε λοιπόν αυτό το πράγμα, θα ήθελα εγώ τουλάχιστον και η νομαρχιακή αλλά και η δημοτική αρχή συνεχώς στο διάστημα μέχρι να βγει αυτή η μελέτη να ενοχλούν, να παρενοχλούν τους κυρίους του οργανισμού λιμένου, ενός οι οποίοι δεν τηρούν μία συμφωνία κυρίων. Mm-hmm. Ένα αυτό. Είναι πολύ απλό. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Δεύτερο, αφού υπάρχει καθυστέρηση και αλλιώς για την περιβαλλοντολογική μελέτη, συγκεκριμένη, είναι συνειδητή πιστεύω το οποίο έχω δε, θα πρέπει ταυτόχρονα στο διάστημα αυτό η νομαρχιακή αρχή, πέρα από τις άλλες διαδικασίες που αναφέραμε, να δει και ένα πρόγραμμα μετακίνησης των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού με εξαίρεση εκείνων που αφορούν το επιβατικό κοινό. Αυτό βέβαια θα πρέπει να είναι σε μια έτσι, συνεννόηση με έναν τρόπο, έτσι ώστε εκεί που θα μεταφερθεί, πάλι με συσκευασία και τα λοιπά, να γίνονται όλες οι μετακινήσεις, ώστε να μην επιβαρύνουν τον εκεί χώρο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει δουλειά να κάνει η νομαρχία. Πέρα από το ότι θα πρέπει να είναι αρρωγός και μπροστάρι σε αγώνες, που δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ όλους. Ελπίζω να ήταν μια χρήσιμη φωνή αυτή που ακούστηκε σήμερα, αυτές τις δύο ώρες εδώ από την τηλεόραση του Άστρα. Να μας άκουσε και ο κόσμος, οι πολίτες, να ευαισθητοποιηθούν όλοι. Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι είμαστε μαζί σας στον αγώνα σας και πρέπει να συνταχθούμε και πιο ενεργά στον αγώνα σας. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά και εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα κοντά μας. Ακολουθεί η τελευταία ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Άστρα. Ραντεβού στο δεδομένο την επόμενη Τετάρτη. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Είναι το καφέ.
είναι το μπαρ, είναι το σέρβις, είναι το στέκι, είναι ο χώρος σου, είναι το παραναού, παρά του ναού στον Άγιο Κωνσταντίνο και Δημητριάδος Μεγαλύτερος. Παραναού στον Βόλιο.